Στα ορεινά χωριά, οι κάτοικοι για να αποφύγουν το πετρέλαιο στρέφονται σε αναλλακτικού τρόπου θέρμανσης με ξυλό, και πέλετ. Σύνδεση με τον Χρήστο Στρατουλάκο που καταγράφει το ρεπορτάζ και ήδη, Χρήστο το θερμόμετρο τη νύχτα σε αρκετά χωριά ορεινά στα Καλάβρη, τάγηξε του 4 βαθμού Κελσίου. Πολύ σωστά, Λένα. Βρισκόμαστε στο χωριό Κρυονέρι του Καλαβρίτων. Δείτε λοιπόν την εικόνα. Σιγά σιγά ανάβουν ξυλόσωπε, τζάκια. Κάποιοι προσπαθούν να κάνουν και οικονομία, βέβαια, ενώπιση του δύσκολου χειμώνα. Όπω είπε πολύ σωστά, λοιπόν, η θερμοκρασία κυρίω τι πρώτε πρωινέ ε, ώρε, τι τελευταίε ημέρε εδώ, άγγιξε του 3 με 4 ε, βαθμού Κελσίου. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, όπω καταλαβαίνει, να μιλάμε για ιδιαίτερα ε, δύσκολε καιρικέ συνθήκε και για Σεπτέμβρη μήνα, όπω μα λένε κάτι και εδώ τη περιοχή, ε, δεν έχει ξανασυμβεί τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια. Ε, κάποιοι προσπαθούν να κάνουν οικονομία, να μην ανάψουν από τώρα ε, τι σόπε και τα τζάκια. Κάποιοι άλλοι, όπω βλέπετε εδώ, ε, σε ένα χώρο εστίας που βρισκόμαστε, ήδη έχουν ανάψει ε, τι σόπε. Τα πρώτα ξύλα έχουν τοποθετηθεί και τα έχουν, τα έχουν τοποθετήσει μέσα στι σόπε και τα έχουν ανάψει. Διότι, για τα ψέματα, όταν μιλάμε για τέτοιε θερμοκρασίε το πρωί και από το απόγευμα και μετά πέφτει ο υδράγυρο, με αποτέλεσμα λοιπόν να είναι απαραίτητο. Ε, όπω μα λένε πάντω εδώ, λένε να σου πω. Ότι έχουν θέμα με το δασαρχείο δεν μπορούν να κόψουν ε, ξύλα από τι γειτονικέ ε, περιοχέ, που θα ήταν μια λύση στο να ζεσταθούν το χειμώνα. Και πολλοί ε, κάτοικοι τη περιοχή αναγκάζονται να προμηθεύονται ε, ξύλα με τι τιμέ σιγά σιγά να ανεβαίνουν, όπω μα λένε. Ε, και έτσι λοιπόν ε, δεν επιλέγουν σε καμία των περιπτώσεων ούτε το πετρέλαιο. Κάποιοι, όπω είδαμε και από το ρεπορτάζ, έχουν επιλέξει τη λύση των ε, πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν, γιατί όπω μα λένε, ε, σε κανένα μήνα από τώρα, εδώ στις συγκεκριμένες περιοχές θα πρέπει τα τζάκια, οι σόμπες ε, και οι σόμπες πελετ να είναι αναμένε καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Σε ευχαριστούμε πολύ Χρήστος